Σε περιορισμό των διαδηλώσεων πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το μέτρο θα εφαρμοστεί σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και θα ισχύει όλο τον χρόνο και όχι μόνο την τουριστική περίοδο. Η ΓΕΣΕ εκφράζει την αντίθεσή της σε νομοθετική ρύθμιση, τονίζοντας ότι όσο θα συνεχίζεται η άγρια λιτότητα, η ανεργία, τόσο θα συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των εργαζομένων και των πολιτών. Η κυβέρνηση και ο κύριος Δένδιας δεν θέλουν να καταλάβουν ότι οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες των εργαζόμενων και των πολιτών προκαλούνται από τη συγκεκριμένη πολιτική. Προκαλούνται από την άγρια λιτότητα, από την ανεργία, από την καταπάτηση των βασικών και θεμελιακών εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Όσο λοιπόν θα συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, τόσο θα συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις των εργαζόμενων και των πολιτών. Άρα λοιπόν, αντί να αναζητούν τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουν τις απεργίες, τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, είναι προτιμότερο και είναι και αποθελέστερο να κοιτάξουν πώς θα αλλάξουν και πώς θα διορθώσουν τις ασκούμενες πολιτικές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Οι εργαζόμενοι και θα διαμαρτύρονται και θα διαδηλώνουν και θα κάνουν πορείες όσο θα συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Η πολιτική της προκαλεί τις διαδηλώσεις. Κανένας εργαζόμενος δεν ξυπνάει το πρωί και στα διέξοδά του αποφασίζει να κάνει και μια διαδήλωση έτσι για την πλάκα του. Την κάνει με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλες θυσίες, με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να αναδείξει τα προβλήματά του και να καταγγείλει τις ασκούμενες πολιτικές. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει κανένας είδους συζήτηση για περιορισμό ή για απαγόρευση των διαμαρτυριών, των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων των εργαζόμενων και των πολιτών. Τέλος, ο ίδιος δεν παρέλειψε να σημειώσει πως όλα τα κατασταλτικά μέτρα προκαλούν πρόσθετες αντιδράσεις.